Καλό μεσημέρι θα πω εγώ, αλλά αν δείτε ότι είναι όρθια πράγματα εδώ, μην ανησυχήσετε. Θα ανοίξει το πλάνο και θα βεβαιωθείτε ότι δεν είναι κεραίες, δεν πιάνουμε δορυφορικά, δεν εκπέμπουμε κάπου σε άλλο πλανήτη. Είναι καθαρά όλα αυτά τα οποία φροντίζεις και τα έχεις κομμένα. Γιατί το κάνεις αυτό? Τηλεοπτικά δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, Να εξηγηθώ και γιατί όλα αυτά είναι προς εμένα. Πρακτικά. Τι βολεύει πρακτικά? Συγχωρέστε μας. Έχεις δίκιο, ναι, δεν θέλω να τα απομακρύνεις. Με την έννοια ότι μιλώ και το κάδρο μου έχει πράγματα να προεξέχουν. Δεν πάει όμορφα. Τι κάνεις? Είμαι καλά, εσύ? Κάνεις ζημιές είναι η απάντηση. Και είμαι πάρα πολύ καλά. Πώς πέρασες χθες γενικά? Έκανες κάτι περίεργο? Πέρασες καλά? Το βράδυ. Έκανα κάτι περίεργο. Περίεργο. Και πέρασες ωραία? Εσύ πέρασες ωραία. Να εξηγήσω για... Να το θυμάμαι για πάντα. Μην το πεις. Ήταν η πρώτη μας φορά που έγινε αυτό. Ναι, αλλά δεν πέρα να το πούμε. Όχι, δεν θα το πούμε. Σωστά. Πάντως ήταν... Περάσαμε πολύ ωραία. Να καταλάβετε. Νύχτα θα γίνει η δουλειά. Λοιπόν, προς αποφύγη παρεξηγήσεων, είμαστε στο καλό μεσημέρι. Πού είναι οι φίλοι μου οι τηλεθεατές? Πού είναι οι φίλες μου οι τηλεθεάτριες? Καλό μεσημέρι, Χολύπτη! Βάλε ένα τραγούδι έτσι για το θέμα. Ναι. Ένα τραγούδι, όχι αυτό το πράγμα. Υπόσχομαι ότι μετά από αυτό, τέλος και... Πάμε να δούμε τι συνταγή θα κάνουμε σήμερα. Χολύπτη, δεν είναι χορογραφία, ήταν... Τι γίνεται, Χολύπτη, παίρνουμε πρωτοβουλίες. Όταν κάνω έτσι δεν είναι χορευτική. Ω, τι παίζει τώρα, πάμε. Πάει στην αγόρια μου. Πάει. Και έρχεται η καρδιά μου. Χτυπάει. Δυνατά. Χτυπάει δυνατά η καρδιά μου γιατί στην κουζίνα. Χολύπτη μου. Ποιος Χολύπτης είναι πάνω? Μάνος είναι σίγουρα. Μανώ, Σιγλετό. Ο Κωνσταντούλα. Περνάτε καλά. Λοιπόν, έχω παντού Μάνους να με ακολουθούν. Μάλλον μου τρέχει το όνομα. Δεν ξέρω. Μάνο, Σιγλετό. Θέλω να ηρεμήσεις. Θα φτιάξουμε σήμερα μια συνταγή που πολύ θέλω να δοκιμάσω σίγουρα και πολύ ξέρω ότι αγαπάς και εσύ και πολλοίς κόσμος. Μιλάμε για τον πολύτικο μπακλαβά και πολύ θέλω να δω αν είναι μια συνταγή η οποία μπορεί να γίνει εύκολα ακόμα και από εμάς που δεν είμαστε επαγγελματίες του είδους. Λοιπόν, μια χαρά επαγγελματίας είσαι και μπορείς να κάνεις και εσύ μπακλαβά. Θα πω τελικά, θα με βοηθήσεις για άλλη μια φορά. Ποιος σαμποτάρει τα μικρόφωνα? Δεν ακούγομαι. Θα είμαι σαν τη Μουγγή Μαρία. Ψάρι, μπακλαβάς. Λοιπόν, πες τα υλικά εσύ για να με ρυθμίσουν εμένα. Ωραία, λοιπόν. Απομακρύνομαι για λίγο. Θα φίλε βλέπω. Μου, ξεκινάμε. Για τσεκάρε με λίγο. Φύλλο κρούστας. Όχι φύλλο βυρητού, είναι πιο λεπτό. Θέλουμε φύλλο κρούστας. Εδώ, make my day. Γεια σου τώρα. Φιστίκι Αιγίνης. Όχι γίνω, απ' την Αίγινα. Αιγίνης. Λοιπόν, και. Βούτυρο κλαριφιέ, δηλαδή είναι βούτυρο 82% λιπαρά γελαδινό, το οποίο το έχουμε ζεστάνει και έχει χωρίσει. Κάτω είναι τα υγρά, το γάλα και πάνω είναι το καθαρό λίπος. Εμείς θα πάρουμε το καθαρό λίπος. Εδώ πέρα έχουμε το σιρόπι, το οποίο θα χρειαστούμε ζάχαρη, κανέλα, έχουμε ξύσει πορτοκάλι και έχουμε μέσα και ένα πράσινο λεμονάκι. Και κίτρινο να είναι, δεν χαλάει το σιρόπι, μια χαρά θα βγει. Και φυσικά νερό. Κανονικά. Ναι. Δεν έπρεπε να αφήσει να γίνει αυτό. Πρέπει να περιμένω. Εάν αντιληφθώ ότι ήταν δικό σου σαμποτάζ. Με τα μικρόφωνα. Θα θυμώσω. Και αν εγώ θυμώνω. Σήμερα θα μιλήσουμε για το θυμό. Αλλά αν εγώ θυμώσω. Νομίζω ότι. Δεν θα είναι και πολύ ευχάριστο. Δεν μου έρθει από το μυαλό αυτό. Αλλά τώρα που μου το έβαλε σαν ιδέα, μου ήρθε και μου φύγε. Να μην σου μπαίνουν τέτοιες ιδέες. Γιατί δεν μ' αρέσει εγώ. Λοιπόν, εδώ είμαι. Ελπίζω να ακούγουμε καλά τώρα σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι. Και γιατί συνέχισες τη διαδικασία χωρίς να πεις εγώ δεν μπορώ χωρίς εσένα και διάφορα τέτοια συναφή που θα με έκανε να αισθανθώ πιο γλυκά, πιο όμορφα? Το είπα από μέσα μου. Αλλά μετά μίλησε η φωνή της λογικής και λέω: Θεέ μου, ό,τι προλάβεις τώρα. Μπορείς χωρίς εμένα? Δεν μπορώ, φυσικά. Δεν μπορώ. Γιατί με βοηθάς πάρα πολύ, μου γεμίζεις τον χρόνο. Μου χαμογελάς, μου μιλάς όμορφα. Πάντα σου μιλάω όμορφα. Αλλά ήταν νομίζω ευκαιρία να προλάβω να δείξω κάτι. Σου άρεσε πίσω μόνο σου? Ένιωσα λίγο αμήχανα και λίγο άβολα. Το ίδιο και η κουζίνα. Αντιδρά. Εδώ είμαι, φίλοι μου. Πάμε να δούμε τη συνταγή. Λοιπόν, πάμε τα υλικά μας.
Θέλω να μας δώσεις συμβουλές. Ναι, εγώ δεν θα σε διακόψω σήμερα, γιατί ξέρεις ότι δεν το κάνω αυτό. Με πρόθεση τουλάχιστον και σκοπιμότητα. Θα μας πεις βήμα-βήμα και τι πρέπει να προσέξουμε για να κάνουμε τον τέλειο μπακλαβά και σίγουρα όλα αυτά τα οποία, αν και εφόσον συμβούν, μπορούμε να τα διαχειριστούμε και να τα αποφύγουμε. Λοιπόν, να είσαι όλη αυτιά. Είμαι. Νεράκι. Μία αίσθηση ολόκληρη είμαι. Ωραία. Και πάμε τώρα να κάνουμε το σιρόπι. Ωραία. Να ανοίξουμε την κουζίνα μας. Ανοίξει την κουζίνα. Είμαστε εδώ. Μια χαρά. Να. Μπάλα το κουζίνα εκεί που πάει μας. Λοιπόν. Ωραία, τελικά μέσα και ξεκινάμε να βράζουμε το σιρόπι. Το ρίχνω, ε. Ναι. Φίλη, νοικοκυρά και μητέρα, εσύ που βράζεις σιρόπι, δεν γίνεται να μην έχεις ένα γραδόμετρο. Υπάρχει παντού το γραδόμετρο. Κυρίως σε μαγαζιά τα οποία πουλάνε πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής. Έτσι πάντα το σιρόπι θα είναι το ίδιο όταν θα κάνεις σιροπιαστά ή αλλιώς φιλερικά, όπως τα λέμε. Το σωστό σιρόπι για τα σιροπιαστά, όπως και για τον μπακλαβά, πρέπει να είναι στα 32 γράδα. Πώς μετράμε, θα δούμε σε λιγάκι. Μην στεναχωριές, ηχολήπτη και να το δείξετε, παιδιά, δεν είναι ντροπή. Ηχολήπτης, εξαφανίστηκε. Τι είναι αυτό, φοβερό, εξαφανίστηκε. Πού πει, μην σημάνω. Κάτσε λίγο μανουλάκι να φτιάξουμε την κάμερα. Όχι. Φτιάχνουμε τα μικρόφωνα, τους ήχους, τα ακουστικά, όλα τα φτιάχνουμε και γενικά φτιάχνουμε τη διάθεσή σας. Αυτό που θέλω να πω ήταν κρατώντας το έτσι, σαν τρομπέτα ήταν. Δεν θυμίζει τόσο. Ναι, άμα το κρατήσεις έτσι. Ωραίο. Θυμίζει τρομπέτα. Καλό. Μιλάμε σήμερα με μουσικές μελωδίες, μιλάμε σίγουρα μουσικά και γενικά με όρους αντίστοιχους και με ειδήσεις από όλη την Ελλάδα με καινοτομίες. Τη μουσική να την έχεις πάντοτε στο μυαλό σου, σαν κάτι. Ξέρω ότι δεν είσαι εξοικειωμένος με όλο αυτό. Για κάποιο λόγο, όταν ακούς μουσική μαζί μου, σε νιώθω ότι. Όχι αποστροφή νιώθω, σε νιώθω ότι μαζεύεσαι, ότι στρέφεσαι. Όχι εναντίον μου, αλλά νομίζω ότι στρέφεσαι μακριά σου. Είμαι δίπλα σου, απλά καμιά φορά μπορεί να νιώθω λίγο αμήχανα. Νιώθεις αμήχανα. Αποκλείεται. Δεν φαίνεται. Όχι, δεν σου φαίνεται ποτέ. Λοιπόν, ναι, νιώθω λίγο αμήχανα. Θα ήθελα μια μέρα να σε δω πιο άνετο. Πιο άνετο, ε. Α, δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Καλά, ποτέ μιλες ποτέ. Κάτσε τώρα να ανοίξουμε το φύλλο. Λοιπόν, άκουσε μία μάνα μου. Εσύ τώρα που είσαι νοικοκυρά και πα και αγοράζει συχνά φύλλα. Θα προσέχει πάρα πολύ. Εντάξει, έχουμε τίποτα, χάσαμε κάτι. Πήγαμε να έχουμε ατύχημα. Αλλά και πάλι δεν πειράζει. Μια χαρά το έσωσες. Λοιπόν, αγοράσαμε φύλλο κρούστας. Μπορούμε να αγοράσουμε είτε κατεψυγμένο είτε φρέσκο από κάποιο ψυγείο. Αυτό που θα προσέξουμε όμως είναι όταν το φύλλο το ξεσκεπάσουμε, πρέπει να είναι σκεπασμένο τουλάχιστον το ένα επάνω στο άλλο. Mm. Okay? Γιατί τα φύλλα ξεραίνονται. Βράζει. Φουσκώνει. Δεν με νοιάζει, Κάνω τη χαλαρή. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά Okay. Και μετά από 2-3 λεπτά θα δούμε πώς δουλεύουμε το γραδόμετρο για να μετρήσουμε. Θα φέρουμε ένα ταψί, στο οποίο... Γραδόμετρο. Θες να βάλεις το φωτιάκι. Τι μετράει. Μετράει την πυκνότητα του σιροπιού. Okay. Για να έχουμε, να είναι πάντα το ίδιο το γλυκό μας, δεν γίνεται με το μάτι σε καμία περίπτωση. Πρέπει να αγοράσουμε ένα γραδόμετρο. Είναι πολύ φθηνό. Ωραία, βουτάω μέσα, Βουτάς, μπόλικο. Θέλει μπόλικο βούτυρο. Πολύ. Λέω πολύτικο μπακλαβά, Ιωάννα, γιατί η διαφορά στον μπακλαβά που έχω δοκιμάσει στην πόλη είναι ότι έχει λίγα υλικά, αλλά νόστιμα υλικά. Έχει εξαιρετικό φιστίκι κατά πράσινο και έχουν εξαιρετικό βούτυρο. Ρωτούσες, θέλω να πω ότι ρωτώντας πας στην πόλη, εσύ ρωτούσες. Φυσικά και ρώτησα για να πάω στην πόλη. Και έχω δουλέψει και με φίλο μου, ο οποίος ήταν Τούρκος και μου μάθαινε να κάνω σιροπιαστά. Και βάζουν 2-3 υλικά, αλλά είναι όλα νόστιμα και καλά υλικά. Ωραία. Τέλεια. Εγώ τώρα θα βάλω φύλλο. Και ο ηχολήπτης θα βάλει μουσική. Γενικά να παίζει ένα χαλί, ενώ όχι κάτι συγκεκριμένο. Παίζει. Εσύ μπορείς να. Όχι, δεν θα λυκνιστώ. Την ώρα που βουτυρώνεις. Δεν λυκνίζομαι, παιδιά, δεν έρχομαι στην κουζίνα για να χορέψω. Αν μου βγει, μου βγαίνει. Τώρα δεν μου βγαίνει. Με έχεις παρεξηγήσει, νομίζω. Όχι. Μπερδευόμαστε. Και δεν σημαίνει ότι αν έρθει κάποιο. Εγώ χορεύω. Πάμε στην κουζίνα να χορέψουμε. Ποιος είπε αυτό. Πάμε να μαγειρέψουμε. Το είπανε και αυτό. Αν μπορεί να σκεφτεί κάποιος, να ξέρει ότι έχει κάνει αστοχία. Okay. Λοιπόν. Θέλεις άλλο βούτυρο. Είμαστε εντάξει στο ταψάκι. Ωραία. Πάμε τώρα να βάλουμε το φύλλο και θέλω να συνεχίσει ακριβώς την ίδια διαδικασία. Θα βάλουμε 3-4 φύλλα από κάτω με μπόλικο βούτυρο και μετά θα αρχίσουμε να βάλουμε τη γέμιση. Πολύ ωραία. Εδώ, τώρα το έχεις γυρίσει, θες να σηκωθεί, Okay. Ναι. Σήκωσέ το. Το σήκωσα. Λοιπόν, όσο τώρα η Ιωάννα αλήφει τα φύλλα με βούτυρο, πάμε να σας δείξω πώς μετράμε με το γραδόμετρο. Έχουμε μια κατσαρόλα ή ένα βαθύ σκεύωση, Ιωάννα. Ξέρεις γιατί. Γιατί πρέπει να προσέξω να μην χυθεί το σιρόπι πάνω στον μπάγκο. Οπότε, θα βάλω εγώ σιρόπι εδώ μέσα
Α, του το βάζεις μέσα, ναι, στο σωληνάκι σαν. Στο σωληνάκι. Στα σωλήνα είναι. Λεπτή. Κοιτάξτε, δηλαδή, λίγο πως... Τέλεια. Λοιπόν, έλα καλή μας κάμερα κοντά. Βλέπεις εδώ πέρα τι γράφει. 30. Πόσο θέλουμε να είναι. Θέλουμε 32. Όσο βράζει το σιρόπι, τόσο πίζει και τόσο πιο ψηλά ανεβαίνει το θερμόμετρο που έχει εδώ πέρα. Ανεβαίνει. Οπότε, θέλει και άλλο βράσιμο. Το ξαναδιάζουμε στην κασαρόλα. Το ξαναδιάζεις. Το ξαναδιάζουμε και συνεχίζουμε το βρασμό μέχρι να φτάσει στο 32. Ακόμα και αν έχει τόσο μικρή απόκληση, 2 βαθμών, παίζει ρόλο. 30 με 32 γράδα έχουν πολύ πολύ μεγάλη διαφορά. Τέλεια. Και περιμένουμε. Σημαντικό. Άρα μιλάμε για μια ακόμα φορά ότι η ζαχαροπλαστική θέλει ακρίβεια. Με το μάτι μπορεί να βγει νόστιμο, Ιωάννα, αλλά δεν βγαίνει ποτέ το ίδιο. Mm-hmm. Μπορεί να είναι κάθε φορά νόστιμο, αλλά δεν θα είναι ποτέ το ίδιο. Σαν την προηγούμενη φορά. Πολύ ωραία. Του το βρέχω, ε. Ναι. Ωραία. Πόσο ωραία. Βάζουμε ένα φύλλο. Πάμε πάλι το ίδιο. Η νοστιμιά είναι στο βούτυρο. Μην το φοβάστε, δεν θα πάμε όλο αυτό το βούτυρο που έχει βάλει ο Ιωάννα μέσα. Μόλις πιει ο μπακλαβάς, θα τα αδειάσουμε από το ταψί. Και εκτός αυτού καθιζάνει. Ναι. Και ο μπακλαβάς, ο καλός, ο ακριβώς βασικά, έχει μέσα φιστίκι Αιγίνης. Είναι λίγο πιο ακριβό το φιστίκι Αιγίνης, αλλά δεν έχει καμία σχέση στη γεύση. Είναι πολύ, πολύ καλύτερο. Οι υπόλοιποι τι μπορούν να βάλουν. Εντάξει, από εκεί πέρα μπορούμε να βάλουμε κάποιον ξηρό καρπό που είναι πιο οικονομικό. Αμυγδαλό, φουντού, φτιάχνει. Α, οκ. Διάφορα. Λοιπόν. Ξεκινάω τώρα εγώ και βάζω. Μισό λεπτό. Ναι, περιμένω. Ξεκινάω και βάζω φιστίκι Αιγίνης. Τέλεια. Ωραία. Βάζουμε μπολικό, μην το λυπηθείτε. Μην το λυπηθείς κι εσύ. Μην λυπηθείς που θα δώσουμε πάσα για σύντομες διαφημίσεις. Μια μικρή θα είναι η διακοπή και θα συνεχίσω μαζί σου. Εννοείται. Και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο μπακλαβά θα κάνω μέχρι να το μάθω. Ωραία. Γεια σας. Φιλιά. Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε στη δική σας τηλεοπτική συντροφιά, στην κουζίνα μας. Ετοιμάζουμε πολύτικο μπακλαβά και πολύ μας αρέσει. Ελάτε να δούμε πώς συνεχίζουμε. Εγώ είχα μείνει στο σημείο που βουτυρώνω, που πετάς εσύ το φιστίκι Αιγίνης και εγώ ξαναβάζω φύλλο και ξαναβουτυρώνω. Είναι το βούτυρο κλαριφιέ. Κλαριφιέ, πολύ σωστά. Όταν διαχωρίζεται. Πες μου εσύ τι σημαίνει, γιατί εγώ στα έλεγα πριν. Ναι, μου τα πες περίφημα, να δω αν τα θυμάμαι όμως. Εσύ μου τα λες παράξενα τελευταία. Λοιπόν, βούτυρο κλαριφιέ, δηλαδή έχουμε βάλει το βούτυρο, ναι, βούτυρο αγελαδινό, σε κάποιο ζεστό μέρος. Μπορούμε να το βάλουμε στο φουρνάκι μέσα μικροκυμάτων ή στο φούρνο απλά 50 βαθμούς. Και αυτό σε ένα σκεύος να μιλιώνει. Αυτό διαχωρίζεται. Διαχωρίζονται τα στερεά από τα υγρά. Εμείς παίρνουμε και μετά θα πάρουμε το καθαρό βούτυρο. Το καθαρό βούτυρο. Αγνό. Λαμπικαρισμένο βούτυρο. Λοιπόν, εκεί είναι όλη η γεύση. Λαμπικαρισμένο. Να ξελαμπικάρω λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν, τι κάναμε. Βουτυρώσαμε καλά το ταψί με βούτυρο κλαριφιέ. Βάλαμε 3-4 φύλλα στην αρχή σκέτα, καλά βουτυρωμένα. Και μετά συνεχίσαμε με πάλι στρώσεις με φιστίκια Αιγίνης. Αυτό έγινε 4-5 φορές. Και πάμε τώρα να κλείσουμε. Το φύλλο που έχει μείνει εδώ η Ιωάννα δεν το πετάω. Το βάζω προς τα μέσα για να κάνει γωνία. Ο μπακλαβάς θέλει γωνία. Για να είναι ωραίος. Και γωνία και έναν κριτσανιστό θέλει και μπαμπάτσικο να το ευχαριστιέσαι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Έλα. Πάμε. Βουτυράκι. Θέλουμε φύλλο. Μπολικό. Λίγο έμεινε το φύλλο έξω και αρχίζει και ξεραίνεται. Οπότε πρέπει να είμαι ταχύτατη. Μην ανησυχείς. Μπορώ να γίνω πάρα πολύ γρήγορη. Ωραία. Πώς θα γίνει ταχύτητα με το φούτυρο, ε. Γιατί τι μπορεί να πάει λάθος, να πεταχτεί. Δεν ξέρω αν ταιριάζει με το φόρεμα. Καθόλου. Βασικά. Καθόλου. Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό. Θα το πάω πιο αργά για replay. Το slow motion, το ξέρετε. Και slow και motion. Αχ, μωρέ Θεέ μου, πολύ χαίρομαι να τα κάνουμε συνταγούλες μαζί. Ναι, και εγώ χαίρομαι γιατί πάντα βγαίνουν επιτυχημένες, βγαίνουν ωραίες. Και αυτό είναι σημαντικό. Με ρυθμό. Γιατί όχι. Λοιπόν, δεν φοβάται το βούτυρο και καλά κάνει. Εγώ γενικά ούτε δεν φοβάμαι. Τίποτα. Μάρτης μου ο Θεός. Ναι, εγώ φοβάμαι γενικά. Τι φοβάσαι. Πες μου τη μεγαλύτερη φοβία σου. Τη μεγαλύτερη φοβία μου. Και μην μου πεις να μην ολοκληρώσεις τη συνταγή, γιατί πάντα σε αφήνω. Και αν δεν σε αφήσω εκείνη τη στιγμή, πάντα βρίσκεις τρόπο. Ήτανε και αυτό μια φοβία, να σου πούμε, να μην ολοκληρώνω τη συνταγή, αλλά τώρα τελευταία το έχω ξεπεράσει, γιατί ξέρω ότι θα βρούμε τρόπο. Πάντα βρίσκω τρόπο. Ναι. Μια μεγάλη φοβία, ε. Δεν ξέρω αν πρέπει να την πω στον αέρα. Σε αυτή. Σε αυτή, ε.
Αυτό δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Αυτό δεν ισχύει. Λοιπόν, όλοι έχουμε φοβίες, έχω και εγώ μερικές. Δεν χρειάζεται να τις ακούσετε, δεν υπάρχει λόγος. Δεν σε ενδιαφέρουν κιόλας. Φαντάζομαι τώρα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε άλλο ένα φύλλο. Ωραία. Βοήθησε με λίγο. Τέλεια. Φιλαράκι. Και ξαναβουτυρώνουμε. Λοιπόν, 3-4 φύλλα από πάνω, βουτυρώνουμε καλά και πάμε τώρα να κόψουμε. Παρένθεση, να κόψουμε σχήμα λόγου. Δεν κόβουμε ποτέ τον μπακλαβά. Όταν είναι μεγάλα κομμάτια, τον χαράζουμε. Κάνουμε διακεκομμένες γραμμές. Καλά το πάω. Πολύ καλά. Να μου πεις και πόσα μη θέλει. Κοιτάμε σήμερα. Πόσα μη. Διακεκομμένες στο κομμένο, πώς θα θέλει, παιδιά. Το με. Το με. Δεν ξέρω. Κομμένες, είναι δικό προκόπτο. Σου. Με. Το που του γίνεται, τρέπεται σε μη και είναι διπλό. Με το χ. Αυτό. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Το γελάκι ήταν αυτό. Κατάλαβε. Βγαίνω από δύσκολη θέση. Αφού δεν μπαίνει μόνο σε δύσκολη θέση. Μια ερώτηση έκανα. Αφού ξέρεις ότι για να πω μια λέξη πρέπει να ξέρω να την κάνω εικόνα, να την οπτικοποιώ. Όλα τα οπτικοποιώ, γι' αυτό πρόσεχε τι μου λες. Ναι. Οκ, θα το πω υπόψη μου αυτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κόψουμε με όσα μη χρειάζεται. Τελικά πόσα χρειάζεται. Δύο μη. Δύο, Με το χι, ναι. Οκ, με το χι, Με το χι με δύο μη. Ωραία. Με το χι, με το θι, με το ψι. Έλα, σε πειράζω. Το πίστεψα, μου ξέρεις. Λοιπόν. Μου. Ρε, σε πολύ σ' αγαπάω, ρε. Κι εγώ σ' αγαπάω. Ρε, πολύ σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' Δεν μου το δείχνεις όμως πολύ σήμερα. Ήσουν πολύ από μακρύ. Όχι και από μακρύ, που είμαι από μόνη μου μία έκρηξη συναισθημάτων για σένα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε διακεκομένες. Λοιπόν. Ο άνθρωπος χαρέζει, ζωγραφίζει και κάνει εδώ ζημιά. Και κάνεις και ζημιές. Θα κάνουμε τώρα ζημιά στον μπακλαβά. Λοιπόν, διακεκομένες γραμμές, ναι. Για να μπει στο φούρνο. Το χαράσεις, το φτάνεις μέχρι κάτω να πιάσει. Θέλουμε να πιάσει μέχρι κάτω, απλά δεν κόβουμε τελείως το φύλλο, γιατί ο αέρας που έχει στο φούρνο μέσα, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να σηκώσει τα φύλλα μόλις ψηθούν. Μετά από λίγο γίνεται φυλοποίηση. Διαχωρίζονται τα φύλλα μαζί με το βούτυρο που έχει μέσα, φουσκώνουν. Και αν το φύλλο είναι τελείως κομμένο, τα φύλλα θα βλέπουμε να πετάνε μέσα στο φούρνο. Γι' αυτό κάνουμε διακεκομμένες γραμμές. Φυλοποίηση, φυλομέτρηση και. Όχι, φυλή δεν βλέπω όμως και σγράφτε με άλλο. Φυλή. Πολλά μωρέ, μόνο ένα, πολλά μωρέ. Λοιπόν, κόβουμε και πάμε τώρα να κάνουμε τρίγωνα. Τέλεια. Μπορούμε να κάνουμε και μικρά μπακλαβαδάκια, θα τα κόψουμε απλά πιο μικρά. Τα άλλα που τα κάνουν και έχουν αυτό το... Αυτό το μπιγλεμπιδάκι που γυρνάνε έτσι πιο σβουριχτά που είναι, πώς τα κάνουμε. Αυτά λέγονται σαραγλί. Υπάρχει μια ειδική βέργα, κάποια στιγμή θα κάνουμε σαραγλί. Μάλιστα. Oh, και εμένα μου αρέσει. Είναι μπουκίτσα, τρώγεται πιο εύκολα. Κυρίως στα κοριτσάκια που δεν θέλετε να λερωθείτε, θέλετε μπουκίτσες, είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, ψήνουμε. Μπακλαβά θέλει αρκετή ώρα ψήσιμο, χαμηλή θερμοκρασία. 150 βαθμούς μπορεί να πάρει και μία ώρα. Ο ξηρός καρπός δεν πρέπει να είναι ποτέ καβουρδισμένος, γιατί μετά από μία ώρα στο φούρνο μπορεί και να καεί. Okay. Ναι, γιατί του έχει κάνει προεργασία. Mm-hmm. Ωραία, τέλεια. Το σιρόπι είναι έτοιμο. Πάμε να ψήσουμε. Θα ξεφουρνίσουμε τον μπακλαβά, να βγάλουμε ένα κομμάτι, να σιροπιάσουμε, να δούμε τι γίνεται. Φυσικά, έχω ψήσει τον μπακλαβά από νωρίς για να κρυώνει, γιατί σιροπιάζουμε πάντα ένα ζεστό, το άλλο κρύο. Ζεστός είναι ο μπακλαβάς, κρύο είναι το σιρόπι. Ωραία. Εγώ κάνω την νοικοκυρά και μαζεύω. Θα πας περίφημα και σαν νοικοκυρά, θέλω να πω. Σιροπιάζουμε. Ο μπακλαβάς θέλει αρκετό σιρόπι, γιατί δεν είναι όπως το γαλακτομπούρικο που να μην βάλεις καθόλου σιρόπι μέσα, υπάρχει κρέμα και τρώγεται και σκέτο. Ο μπακλαβάς είναι μόνο φύλλο, οπότε θέλει αρκετό σιρόπι. Όλες τις δουλειές κάνω. Ναι, και τις κάνεις μια χαρά, βλέπω. Κάτσε να πάρουμε ένα πιατάκι. Να σερβίρουμε ένα ωραίο κομμάτι. Δείξε μου ένα κομμάτι που σου αρέσει. Μ' αρέσει αυτό. Ωραία. Θέλω ένα μεγάλο. Τέλεια. Εμένα μου αρέσει πολύ η γωνία. Κάνει και κράτς. Μας αρέσει το κράτς. Σε όλους αρέσει. Κόβουμε καλά. Προσοχή πάντα να μην διαλύσετε το κομμάτι, το πρώτο κομμάτι. Αυτό ακόμα δεν το θέλω στην παρέα μου, να σας πω ότι... Ναι. Άκουμψε. Να, μην κάθεσαι μπροστά του, παιδί μου. Δεν μπορείς να το στρέψεις έτσι εδώ που μπάρεις. Αστική είναι, μια χαρά είναι. Ωραία. Με αγχώνουν όταν τα βλέπω έτσι να... Ελάτε τώρα να δείτε πόσο ωραία φαίνεται και η φιλοποίηση μέσα. Φιλοποίηση, τι ωραίες λέξεις, βρε σε θέμα. Φιλοποίηση. Μπόλικο φιστίκι εδώ πάνω, για γαρνίρισμα. Θέμος, ποίησε... Θες να βάλεις ακόμα λίγο σιρόπι από πάνω. Θέλω. Έλα. Σιρόπι, σιρόπι, το χάσα.
Να το. Έλα. Μια κουταλίτσα. Εδώ. Τέλεια. Εννοείται θα ταιριάζει πάρα πολύ και μια μπάλα παγωτό. Μπορεί να βάλουμε παγωτό ουδέτερο, βανίλια, ας πούμε. Ακόμα και καϊμάκι θα ταιριάζει. Και καϊμάκι, πολύ ωραία. Πολύ, τι πολύ. Ωραίο. Τι... Καλά μου σκοβολάει φρέσκο μπακλαβά. Βλέπουμε όταν ξεφουρνίζει και βγάζει μπακλαβά. Α, τα αρώματα αυτά που αφήνει είναι σαν να σε ταξιδεύει, όχι απλά. Σε προκαλεί και σε προσκαλεί σε μια γευστική απόλαυση, εμπειρία. Ωραία. Εύχομαι. Θέλω να το δοκιμάσει. Δοκιμάσει σπίτι. Και βγάλει και φωτογραφία να μου στείλει ότι το έκανε, να δω. Ότι μου δίνει λίγη σημασία. Το λες στις φίλες τηλεθεάτριες. Και σε σένα. Εγώ δεν θα κάνω σύντομα. Εγώ κάνω άλλα. Κάνω εγώ με σοκολάτα. Την παίζω τη σοκολάτα στα δάχτυλα. Και να σου πω και κάτι, ξέρω ότι δεν την πολύ αγαπάς, αλλά εγώ θα σε κάνω να αγαπήσει μια μέρα. Ωραία, ωραία. Και τη σοκολάτα και εμένα. Τώρα θα καταλάβετε εσείς κάποια στιγμή, εν καιρό. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα πούμε εμείς την Παρασκευή. Φιλιά. Πολλά. Πολλά. Τσουκ, τσουκ, τσουκ. Τα πήρα τα φυλάκια μου. Ελάτε όμως.